Μια διαδρομή επαναλαμβανόμενη για ένα πατέρα και τα δύο του παιδιά κατέληξε σε ψυχρολουσία. Ο κύριος Κουδετσανάκης κινούνταν επί της Εθνικής Οδού με προορισμό Ελεουργείο στην περιοχή της Φοινικιάς, όπου και οι τρεις εργάζονται για το μεροκάματο, καθώς η δική τους επιχείρηση έπεσε θύμα του κορονοϊού και έκλεισε κακήν κακός, μην μπορώντας να αντέξει τις οικονομικές συνέπειες. Το σήμα για έλεγχο από κλιμάκιο της Ελλάς αρχικά δεν τους ξένησε, όμως κατέληξε σε οικογενειακό πρόστιμο συνολικής αξίας 900 ευρώ. Γιατί με γράφεις? Είμαι παράνομος κάπου? Λέει, είσαστε υπεράριθμοι στο αυτοκίνητο μέσα. Υπεράριθμος, του λέω, με τα παιδιά μου που ζω στο ίδιο σπίτι, εργαζόμαστε μαζί, είμαστε όλη μέρα και όλη νύχτα. Έγινα έξω φρενό, άρχισα και φώναζα. Φώναξε και ενισχύσεις από πάνω, λες και να κάνεις κακοποιός. Και δεν φτάνει που έκοψε πρόστιμο, έκοψε και στους τρεις μας πρόστιμο. Δηλαδή 900 ευρώ, έτσι, μέσα σε 5 λεπτά. Όπως περιγράφει, στην Κρήτη TV δεν ήταν η πρώτη φορά που το όχημα ελέγχονταν στα πλαίσια των μέτρων για την πανδημία. Τις προηγούμενες φορές, ωστόσο, δεν κατέληγε σε βεβαίωση προστίμων, όταν ο πατέρας εξηγούσε πως με τα δύο του παιδιά ηλικίας 21 και 22 ετών ζουν στο ίδιο σπίτι και έχουν ως προορισμό την κοινή τους εργασία, επιδεικνύοντας και τα σχετικά έγγραφα. Έχουν σταματήσει και άλλες φορές. Μας ζητάνε ταυτότητα, έτσι, τα δικαιολογητικά, έχουμε όλα τα δικαιολογητικά και από την εταιρεία, γιατί είμαστε ασφαλισμένοι. Εντάξει, παιδιά, φύγετε. Δεν συνέβη το ίδιο χθες, καθώς σε κάθε έναν από αυτούς μοιράστηκε πρόστιμο 300 ευρώ, 900 δηλαδή ευρώ συνολικά για την οικογένεια. Εχθές λοιπόν ήθελε σόνι και καλά να γράψει. Αλλά θεωρώ ότι είναι παράλογο. Δηλαδή, τρέμω από τα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι νεύρα αυτό ή αν είναι. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Δηλαδή, που έχουμε φτάσει πλέον. Να μην μπορείς ούτε τα ίδια σου τα παιδιά να έχεις το αυτοκίνητο μέσα. Νωρίς το πρωί και λίγες ώρες μετά το συμβάν, ο κύριος Χουδετσανάκης πέρασε το κατόφλι του αστυνομικού μεγάρου Ηρακλείου και πλέον ηλεκτρονικά θα καταθέσει ένσταση. Δεν έκρυψε ωστόσο τη δυσαρέσκειά του, εξηγώντας πως σε μια εποχή με δραματικές οικονομικές επιπτώσεις αισθάνθηκε πως η Ελλάς με υπερβάλλοντα ζήλο εξάντλησε την αυστηρότητά της για την τήρηση των μέτρων σε βάρος της οικογένειάς του.